Καλημέρα κύριε Βασιλάκο, τι κάνετε? Μια χαρά. Βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι ουσιαστικά στις περισσότερες είστε μέσα στην επόμενη βουλή. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Πώς βιώνετε όλη αυτή την επιτυχία που εξελίσσεται τους... Παρότι το κατεστημένο προσπαθεί να μας πλήξει με κάθε τρόπο και βλέπετε σε όλα τα κανάλια σχεδόν μας έχουν αποκλείσει, παρά τα αυτά διατηρούμε ένα προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και πιστεύουμε όχι μόνο ότι θα είμαστε στη Βουλή, αλλά ότι θα καταφέρουμε να είμαστε και τρίτο κόμμα η Ένωση Κεντρών, δηλαδή με διψήφιο νούμερο. Γιατί ο χάρτης ο πολιτικός θα αλλάξει από τις 20 του Σεπτέμβρη. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή το ποτάμι έχει μεγάλη κατάρρευση στις δημοσκοπήσεις. Μεγάλη κατάρρευση, ο Καμένος είναι απ' έξω. Οπότε Χρυσή Αυγή και η Κουκουέ είναι δύο κόμματα που εκφράζουν το όχι, το τυφλό, που δεν προσφέρει τίποτε. Επομένως, με άνεση νομίζω η Ένωση Κεντρών στα μάτια των λογικών ψηφοφόρων θα είναι το τρίτο κόμμα. Πριν περάσουμε στο πρόγραμμά σας, έτσι να μας τονίσετε μερικά από τα σημαντικότερα σημεία, θέλω να πείτε ποιο πιστεύετε ότι είναι το μήνυμα αυτών των εκλογών. Μπορούμε να περιμένουμε κάτι ως πολίτες? Θα αλλάξει κάτι? Το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι να σταματήσουμε να έχουμε αυτή την πολιτική που είχαμε μέχρι τώρα και να μέσω πίεσης που θα ασκήσει η Ένωση Κεντρών στην επόμενη κυβέρνηση να αρχίσει και το δημόσιο την αυτοκάθαρσή του. Δηλαδή να σταματήσουν οι διπλές τριπλές συντάξεις, να σταματήσουν οι πολυθεσίες, να σταματήσουν οι αργομιστίες στους δήμους και στις ΔΕΚΟ και στο δημόσιο που υπάρχουν σε μεγάλη έκταση, να απολυθούν οι χιλιπρός από τη Βουλή που είναι συγγενείς των βουλευτών, να πάσουν να υπάρχουν αποσπασμένοι, να καταργηθούν οι προώρες συντάξεις, να μειωθούν οι μισθοί από πρόεδρο δημοκρατίας μέχρι και όλους τους βουλευτές, πρωθυπουργό, μητροπολίες, περιφερειάρχες και δημάρχους κατά 50%, να σταματήσει η χρηματοδότηση του κράτους προς τα κόμματα και προς τις ΜΚΟ. Πολλά ζητήματα, δηλαδή, που μέχρι τώρα γινόταν σπατάλη χρημάτων χωρίς καμία ουσία, χωρίς ο λαός να ωφελείται κάτι από τα χρήματα που εδαπανώνται. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να αλλάξει και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή από το κράτος ασωτείας και σπατάλης να πάμε στο κράτος νοικοκυρέματος και ισοπολιτείας. Να επιβάλλουμε ένα δικό μας εντός εισαγωγικών μνημόνιο, έτσι, ξεκινώντας από τα ναι, του δικού μας. Ναι, ήθελες όμως μνημόνιο, όχι γιατί το επιβάλλουνε, αλλά γιατί μας το επιβάλλει η ηθική μας. Η Ελλάδα έχει μια ηθική, την οποία τα τελευταία 40 χρόνια κάποιοι διεφθαρμένοι πολιτικοί την ηθική αυτή την στρέβλασαν. Και... Έχετε κάποια διερευνητική εντολή ή αν κληθείτε να συνεργαστείτε θα το κάνατε, θα μπαίνατε σε μια συγκυβέρνηση? Έχω τονίσει ότι δεν χρειάζεται να μπω στην κυβέρνηση, γιατί όλοι αυτοί οι άλλοι, ο Τσίπρας, ο Μημαράκης και όλοι αυτοί, είναι πρόσωπα τα οποία έχουν ταλαιπωρήσει τον ελληνικό λαό. Κάνοντας ψηφοθυρία, μη σεβόμενοι το λαϊκό μόχθο, έχουν προβεί σε εγκλήματα κατά της κοινωνίας. Να πάω τώρα εγώ να συνεργαστώ μαζί τους, ο Βασίλης Λεβέντης, μετά από τόσους αγώνες, 26 ετών αγώνες, δεν θα ήταν και το πιο φρόνιμο. Εμείς ωστόσο, επειδή δεν είμαστε ούτε Χρυσή Αυγή του ΚΚΕ, να είναι όχι σε όλα και να αφήσουμε την χώρα κυβερνητή, σκοπεύουμε σε όποιον πάρει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ο οποίος είναι πρώτος δηλαδή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε αυτόν οφείλει να δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, να του πούμε, να του στείλουμε μια επιστολή και να του πούμε εμείς θα δώσουμε, η Ένωση Κεντρών θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή σας,
κάνετε δεκτές τις μεταρρυθμίσεις που σας προανέφερα. Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι, αυτό και μόνο, χωρίς να ζητάμε ούτε υπουργείο, ούτε λάφυρα. Mm-hmm. Δηλαδή διατηθέμεθα χωρίς ανταλλάγματα να παράσχουμε ψήφιστοσύνης. Mm-hmm. Όμως με προϋπόθεση αυτές τις αλλαγές που εισηγούμαστε, που θεωρούμε σωτήριες, να τις δεχθεί ο επόμενος Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Κύριε Πρόεδρε, το τρίτο μνημόνιο πώς το βλέπω? Εκτός του ότι σίγουρα είναι ένα σκληρό πακέτο μέτρων, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και αν μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτό. Τίποτε, τι να ελπίζει. Το εξίσου ηλίθιο με τα δύο προηγούμενα. Mm-hmm. Και... το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Πανδρέου και το δεύτερο του Σαμαρά και το τρίτο του Τσίπρα βασίζονται στην υπερπροστασία του δημόσιου τομέα και στη ρήψη όλων των βαρών στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Αυτό είναι ηλίθια μνημόνια, ηφαισιακά, προχειρογραμμένα, με σκοπό μόνο να παρατείνεται ο χρόνος. Μάλιστα. Να ροκανίζεται ο χρόνος και 200 χρόνια να περάσουν, δεν θα βγούμε από τα μνημεία με τις λογικές του Τσίπρα και του Σαμαρά και όλων αυτών. Όσον αφορά τα προβλήματα της κοινωνίας, της πολιτικής, της οικονομίας, εσείς θα μου πείτε ποιο πιστεύετε ότι πρέπει να βάλουμε στην κορυφή της ατζέντας? Εσείς ποιο θα χειριστείτε πρώτα απ' όλα? Την ανάπτυξη. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να βάλουμε. Γι' αυτό ζητάει Ένωση Κεντρών να επιστρέψουν τα λεφτά που βγήκαν στο εξωτερικό, τα 130 δις. Mm-hmm. Όχι απλά να το λέμε και να το ευλογούμε, να γίνει. Δηλαδή να πούμε με νόμο σκούπα ότι όποιος επιστρέψει τα χρήματα στην Ελλάδα θα πληρώσει μόνο 15% και θα πάψει πάσα ποινική δίωξη εις βάρος του. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να πούμε. Μάλιστα. Είναι, εάν δεν τα φέρουν πίσω, γιατί ο Τσίπρας έλεγε να δώσουν κάτι, να δώσουν ένα 15%. Δεν μου αρκεί. Εμείς πρέπει να γυρίσουν τα λεφτά πίσω για να υπάρξει ευρωστία των τραπεζών και αύξηση της ρευστότητας. Mm-hmm. Όσοι δεν τα φέρουν πίσω θα αρχίσουν φορολογική έλεγχη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί που βγάλανε τελευταία εξαετία mm-hmm. τα λεφτά έξω θα ελεγχθούν. Θα το γνωρίζουν, θα ελεγχθούν από την Ένωση Κεντρών. Γιατί αυτή είναι η ηθική. Και το άλλο δεύτερο το οποίο βασίζουμε επίσης την ανάπτυξη είναι ότι τα ομόλογα των 5 προσεχών ετών θα ζητήσουμε από τους ξένους να μην πληρωθούν και να διαχυθούν στο περαιτέρω μέλλον, έτσι ώστε με μηδενικό επιτόκιο, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να συντελέσουν στην ανάπτυξη εντός Ελλάδος. Mm-hmm. Καταλάβατε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθήσω χθες ένα debate. Έχουμε κάποια μηνύματα σήμερα από ακροατές, οι οποίοι με κάνουν λόγο για ουσιαστικά ανούσιες κουβέντες, για ψέματα, δεν γίναμε πιο σοφοί. Μα είναι οι λυθιότητες mm-hmm. αυτά τα debate, όταν όλοι τους είναι εκφραστές της ολιγαρχίας και όλοι είναι δογματικοί. Ποιος θα ο Θοδωράκης είναι του Μπόμπολα. Ο Μεϊμαράκης τον εβάλαν εκεί και θα τον καθαρέσουν τη νύχτα των εκλογών. Γιατί θα καταρρεύσει η Νέα Δημοκρατία, σας το θυμίζω. Η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές θα πάθει μεγάλο τραμπάκουλο. Δεν πιστεύετε αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι έχει τάσει στις πύρωσεις? Όχι, επίτηδες. Mm-hmm. Ο Τσίπρας είχε 12% προβάδισμα πριν από ένα μήνα. Mm-hmm. Πόσο να έχει γίνει, 7? Να έχει μειωθεί, δεν μπορεί να έχει γίνει στο μηδέν. Αλλά τι κάνουνε. Και τα δύο κόμματα τα συμφέρει να φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ισοπαλία. Mm-hmm. Γιατί αν Τσίπρας πολλώνει την κατάσταση και εξοντώνει τον Λαφαζάνη, η ΟΔΕ Μεϊμαράκης εξοντώνει τη Χρυσή Αυγή. Θεωρείτε ότι είναι κατευθυνόμενες δηλαδή οι δημοσκοπήσεις? Κατευθυνόμενοι οι δημοσκόπηση να φανούν ισοπαλία, mm-hmm. ώστε να πέσει πόλωση και να εξοντώσουν
ο ένας ο Μημαράκης στη Χρυσή Αυγή, ο δε Τσίπρας στο Λαφαζάνι. Αυτός είναι ο σκοπός. Η αληθινή δημοσκόπηση που γνωρίζω εγώ είναι 7 μονάδες μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έχουν δώσει τα χέρια για συνεργασία. Βέβαια. Και το όλο ζήτημα είναι ότι ο Μημαράκης θα τον αλλάξουν τη νύχτα των εκλογών και θα προετοιμάσουν συνέδριο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να απευθυνθείτε λίγο στους ανθρώπους που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θα ψηφίσουν. Για ποιο λόγο πρέπει να επιλέξουν την Ένωση Κεντρών? Εάν είναι σοβαροί και έξυπνοι, πρέπει να δώσουν τέλος σε αυτή τη σαπίλα που υπάρχει 50 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ο Βασίλης Λεβέντης 26 χρόνια δέχθηκε τα... Ο Βασίλης Λεβέντης 26 χρόνια δέχθηκε τα πυρά ενός πολύ σάπιου συστήματος. Γιατί τους παρενοχλούσα, φώναζα για τις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων που έπαιρναν από το κράτος, φώναζα για τους διορισμούς τους παράνομους που κάνε, για τα κλεμμένα τους, για τον τρόπο που έκαναν κρατικές προμήθειες και ανέθεταν δημόσια έργα με μίζες. Mm-hmm. Φώναζα για όλα αυτά. Mm-hmm. Και αυτοί πολεμούσαν και να με βγάλουν γραφικό. Mm-hmm. Όποιος τους μπαίνει στο ρούνι. Και μην ξεχνάτε ότι μέχρι πριν 3 χρόνια τα δύο κόμματα παίρνανε 90%. Mm-hmm. Κοιτάτε τώρα που και το Μεν Πασόκ δεν θα μπει ούτε καν στη Βουλή, είναι ίσα ίσα στο 3 είναι. Η δε Νέα Δημοκρατία από 40 τόσο πάει 20. Mm-hmm. Κοιτάτε τώρα αλλάξαν τα συστήματα. Mm-hmm. Και μπορεί να μπει και ένας Κεντρών με ένα 10%. Αλλά μέχρι πριν 3 χρόνια παίρνανε 90-92% ο Πασόκ mm-hmm. και Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και κάθε έναν λοιπόν που πολεμούσε να τους αντιπαρατεθεί, τον έβγαινε γραφικό, ό,τι θέλετε τον λέγανε. Mm-hmm. Ό,τι θέλετε, προκειμένου να απαλλαγούν από αυτόν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, η ώρα είναι νέα. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εκλογές και πιστεύω θα τα ξαναπούμε. Ναι, και ελπίζω η Λακωνία, παρότι θεωρεί κάστρο της δεξιάς, mm-hmm. να γίνει τη φορά αυτή κάστρο του κέντρου, της σοβαρότητας. Και όχι να ψηφίζει, ας πούμε, παραδοσιακά ελαφρά την καρδία ανθρώπους που την προδίδουν στη συνέχεια. Αυτό ζητώ. Μάλιστα. Θέλω κλείνοντας να μου σχολιάσετε και την προεκλογική σας καμπάνια. Ήταν ένα πολύ έξυπνο μήνυμα αυτό μέσω της αφίσας και νομίζω ότι πέρασε κυρίως στη νεολαία. Ποια αφίσα λέτε? Λέω αυτό με το να σταθείς Λεβέντης αυτή τη φορά. Τι? Και δεν την κάναμε εμείς. Α, δεν ήταν δική σας? Δεν ήταν. Γιατί κυκλοφόρησε στα μέσα ως... Αυτή αφίσα κυκλοφόρησε, το έχω απαντήσει στο Πανελλήνιο. Mm-hmm. Δεν ήταν δική μας, κύριε Βασιλάκο. Μάλιστα. Όπως και στο διαδίκτυο, mm-hmm. συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα, συκοφαντήσεις εναντίον μου και προσπάθειες με κάθε τρόπο. Δεν έχουν άλλη λύση mm-hmm. την υπονόμευση εις βάρος του Βασίλη Λεβέντη και της Ένωσης Κεντρών. Ένα σοβαρό κόμμα που, όπως σας ανέλησα προηγουμένως, κάνουμε προτάσεις. Mm-hmm. Μάλιστα. Καταλάβατε. Σας ευχαριστώ δεν πολύ. Δεν λειτουργούμε με αφίσες. Mm-hmm. Μπορεί να σας φαίνεται, όπως είπατε, έξυπνο. Mm-hmm. Πολλοί να είπαν ωραίο. Δεν μπορούσε εγώ όμως με σχρόλογα να υιοθετήσω αφίσες. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι επιτυχία στις εκλογές. Καλημέρα. Καλημέρα. Fly.